Πολύ και παραγωγική δουλειά. Μια δουλειά υποβάθρου, απαραίτητη για να συνεχίσει η περιφέρεια Πελοποννήσου, φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί αυτές τις πρώτες 90 ημέρες. Άλλωστε, προεκλογικά κιόλας, ο Δημήτρης Πτωχός είχε δεσμευτεί για τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχοντας εκπονήσει από νωρίς έναν σχεδιασμό σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Από την ημέρα που ανάλαβε η νέα Περιφερειακή Αρχή έχουν περάσει περίπου 3 μήνες, περίπου 90 μέρες, η οποία έχει μέσα σε ένα διάστημα στο οποίο έχει γίνει πολύ παραγωγική δουλειά. Δουλειά υποβάθρου, δουλειά απαραίτητη για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, χωρίς πολλά επικοινωνιακά τεχνάσματα και μια δουλειά η οποία πολύ σύντομα νομίζω ότι θα αρχίσει να αποδίδει. Το διάστημα λοιπόν που πέρασε ήταν για εμάς πολύ παραγωγικό, δεδομένου ότι ήταν ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο έπρεπε να δούμε ποιο είναι το υπόβαθρο για την περιφέρεια Πελοποννήσου, να συλλέξουμε στοιχεία, να δούμε τα σημεία στα οποία υπερτερεί και τα σημεία στα οποία πλεονεκτεί, όπως όμως και τα σημεία εκείνα στα οποία βρίσκεται αρκετά πίσω. Ήταν ένα πολύ σημαντικό διάστημα για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός μας, όπως επίσης και ένα πολύ σημαντικό διάστημα για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε διαδικασίες, ανάγκες και γενικότερα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στο σύνολο της περιφέρειας. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο με βάθος πενταετίας, τουλάχιστον πενταετίας, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες συνέργειες οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Να γίνει η περιφέρεια Πελοποννήσου μια περιφέρεια πρότυπο, όπως λέγαμε και προεκλογικά, ένα πρότυπο παραγωγικότητας, ένα πρότυπο προσέλκυσης επενδύσεων, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, φυσικά και πρότυπο σε σύγχρονες υποδομές, σε κοινωνικό πρόσωπο, σε ψηφιακές υποδομές και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Βασικός στόχος η προσέλκυση επενδύσεων ώστε να καταστεί η περιφέρεια πρότυπο, ενώ ήδη έχουν γίνει πολλά από όσα διεκδικήθηκαν. Όπως για παράδειγμα η προέγκριση του ειδικού περιφερειακού σχεδίου στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Προχωράμε πάρα πολύ γοργά ώστε να ολοκληρώσουμε και το περιφερειακό χωροταξικό της περιοχής μας. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα προκειμένου να κινήσουμε πολύ βασικά έργα, κυρίως με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, και έργα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, κυρίως με την άρδευση, σχεδόν σε όλους τους νομούς. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα στο κοινωνικό πρόσωπο της περιφέρειας. Ήδη πρόσφατα υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση για όλα τα κέντρα κοινότητας σε όλους σχεδόν τους δήμους της περιφέρειας. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, στο βαθμό που μπορούμε, να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε μας δίνει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε και φυσικά να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε μπορούμε από τα τομεακά προγράμματα τα οποία υπάρχουν.